Καλησπέρα σας, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Καλωσορίσατε στην εκπομπή μας Faces, πρόσωπα. Πριν προχωρήσω, μου επιτρέψετε να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον χορηγό μας, τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και τον Βαρόση Lettings που μας στηρίζουν. Ευχαριστούμε Δόκτωρ Μαύρου, να είστε καλά. Και να καλωσορίσω τον φιλοξενούμενό μου για απόψε. Είναι ο κύριος Θεόδωρος Γκότσης, ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου στο Λονδίνο. Καλησπέρα σας. Βασίλη μου, χαρά μου και πάλι που τα λέμε. Καλωσορίσατε και χαρά μου και εμένα, ιδιαίτερη τιμή που είστε εδώ για να τα ξαναπούμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα που θα μιλήσουμε απόψε. Πλησιάζουμε το Brexit, το οποίο μπαίνει στην διαδικασία της εφαρμογής του. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας. Εσείς είστε το αρμόδιο πρόσωπο το οποίο θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Λοιπόν, καταρχήν, έτσι πριν πάμε σε αυτό το θέμα το αποκλειστικά για το Brexit, οι υπηρεσίες που προσφέρει το γραφείο σας γενικά ποιες είναι? Ναι, τις έχουμε αναφέρει και στην προηγούμενη συνέντευξη. Είναι καλά να θυμίζουμε τον κόσμο. Και είναι καλό να βλέπουμε και πού βρισκόμαστε με τις διάφορες αλλαγές που προσπαθούμε να κάνουμε, τόσο και προηγουμένως, πέρσι και φέτος βεβαίως συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια. Οι βασικές υπηρεσίες βέβαια του Γενικού Προξενείου, οι προξενικές υπηρεσίες, ξεκινούν από τις πιο απλές που είναι οι πιστοποιήσεις. Mm-hmm. Κυρίως πολλές φορές είναι άνθρωποι που θέλουν να βοηθηθούν τόσο ώστε συγγενείς τους στην Κύπρο να μπορέσουν να απευθυνθούν στο κτηματολόγιο για να διευθετήσουν διάφορες κτηματικές υποθέσεις. Περιουσιακά στοιχεία και όλα αυτά. Ναι, μεταβιβάσεις, πωλήσεις, αγοραπολισίες κτλ. Τα οποία εδώ και χρόνια πλέον παραπέμπουμε στο κτηματολόγιο. Δεν γίνεται κάποια πράξη. Mm-hmm. Εδώ το μόνο που γίνεται είναι η πιστοποίηση της υπογραφής, όπου πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να είναι ήδη παρόντες βεβαίως. Mm-hmm. Και φυσικά σε κάποιες περιπτώσεις όπου έχουμε κάποιο ηλικιωμένο άτομο και υπάρχει μεγάλη δυσκολία στη μετακίνηση και πρέπει βεβαίως να πιστοποιήσουμε ότι είναι η θέση να αποφασίσει κάτι τέτοιο. Uh-huh. Παρόλο που δεν είναι αυστηρά ομιλούντες παρεχόμενη υπηρεσία, φροντίζουμε ένας προξενικός λειτουργός να μεταβεί ακόμα και στο σπίτι του ή και σε νοσοκομείο. Φτάνει να είμαστε, θέλουμε να πιστοποιήσουμε ότι είναι σε κατάσταση που αποφασίζει ο ίδιος. Μάλιστα. Έτσι, διότι εκεί υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος σε περίπτωση που, ξέρετε, κάποιοι συγγενείς μπορεί να προσπαθήσουν να... Αυτό θέλει προσοχή. Εάν σε αυτή την περίπτωση γίνει μια διαπίστωση ότι δεν μπορεί να αποφασίσει το άτομο, ποια είναι η διαδικασία? Δεν θα πιστοποιηθεί το έγγραφο. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα φυσικά οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να λειτουργήσουν μέσω της νομικής οδού, έτσι, είτε για να... δικηγόροι και... Ναι, που μπορούν εκεί πέρα να δηλώσουν ενώπιον δικαστηρίου ότι πράγματι δεν είναι εις θέση ή δεν έχει τα λογικά του ή οτιδήποτε, και από εκεί και πέρα είναι θέμα που χειρίζονται τα δικαστήρια. Mm-hmm. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι άλλο. Αλλά επειδή ρωτήσετε τις υπηρεσίες, το πιο εύκολο για να καταλάβει ο κόσμος και να... τη νέα δομή, ας πούμε να το πω έτσι, είναι τρεις οι πυλώνες. Είναι τα drop-by services, τα appointment services, έτσι. Ναι. Και εκείνα που έχουν γίνει outsourced. Άρα το drop-by που συνεχίζει να λειτουργούμε οι ώρες όπως ήταν πάντοτε 9.30 με 1 για τα drop-by services. Διευθετείτε ραντεβούς όμως, έτσι? Όχι, αυτά είναι τα χωρίς ραντεβού. Α, έτσι, drop-by. Έρχονται drop-by και περιμένουν. Είναι αυτά, οι πιστοποιήσεις. Ναι, ναι. Όλα αυτά... Αλλά έρχονται εκεί, περιμένουν... Πολλές φορές και δεν περιμένουν. Αν είναι η πρώτη στη σειρά, θα γίνει αμέσως. Εντάξει.
εκείνα που έχουν πάει σε appointment system είναι ναι. οι υπηκότητες ναι. και η ανανέωση διαβατηρίων και ταυτοτήτων. Και μετά, για να κλείσω τις κατηγορίες, τα outsourced που μέχρι στιγμής είναι οι βίζες και όπως έχουμε μπει και την περασμένη φορά, προσπαθούμε να καταφέρουμε να γίνουν και τα διαβατήρια και οι ταυτότητες. Με αυτούς ναι. που έρχονται ναι. στο γραφείο εκεί, είπατε προηγουμένως στο γενικό προξενείο. Στο γενικό προξενείο. Ναι. Υπάρχει προσωπικό αρκετό ούτως ώστε να εξυπηρετηθούν δίχως ραντεβού, ας πούμε. Ναι, διότι από τα 6 άτομα του προξενείου, πρώτον και κύριον όλοι μπορούν να κάνουν μια πιστοποίηση, αλλά οι 2 είναι dedicated προσωπικό για αυτήν την εργασία. Πάντοτε το κάνει αυτός που είναι μπροστά, front desk. Πράγματι, αν έρθουν πάρα πολλοί, απλά θα περιμένουν λίγο περισσότερο. Αλλά οι μέρες είναι πολλές. Να σας πω μια ακραία περίπτωση που έχει τύχει. Ναι. Δικηγόροι που κάνουν πράξεις μεγάλες, έχει τύχει να έχουν φέρει 80 έγγραφα για πιστοποίηση. Που τα 80 έγγραφα είναι πόσες σελίδες και το καθένα. Ναι. Εντάξει. Μας έτυχε περίπτωση που ήταν, χρειαστήκαμε περίπου 100 χαρτόσημα. Έτσι. Αλλά εκεί οι οδηγίες που έχουν το προσωπικό κάτω από εμένα είναι ότι όταν ξεπερνούμε τα 20 έγγραφα, η απάντηση είναι θέλουμε one working day. Ναι, ναι. Αφήστε μας τα. Αφήνουν, αφήστε μας τα εφόσον επιβεβαιώσουμε ότι ναι, ναι. οι γυρίζουν. Αναφερόμενοι είναι εκεί έτσι, και έχουν υπογράψει, τα κρατούμε και λέμε λάτε αύριο. Διότι εντάξει, μπορεί κάποιος να περιμένει χωρίς να έχει ειδοποιήσει προηγουμένως ότι τον έγγραφα θα πιστοποιηθούν σε μία ώρα. Ωραία. Φυσικά, αν είναι πάλι κάτι urgent, εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να, το κάνουμε. Να βοηθήσουμε. Ναι. Ωραία. Δύο ακόμα σημεία θέλω να αναφερθώ. Υπάρχουν υπηρεσίες του προξενείου και στις άλλες κοινότητες. Παραδείγματος χάρη Birmingham, υπάρχει στο Leeds, στο Bristol, όπως ναι. είπετε στο Birmingham βεβαίως, ναι, ναι. στην Γλασκόβη, Manchester. στο Εδιμβούργο, έτσι. Ναι. Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Καλό όμως να τα πούμε που τρόπο. Είναι και να εξηγήσουμε γιατί κάνουν τα επίτιμα πρόξενοι. Ναι, 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 είναι επίτιμα, βασικά επίτιμοι πρόξενοι. Έτσι. Είναι 5. Είναι λοιπόν στην Βόρεια Ιρλανδία, εντάξει, στο Belfast έδρα, στη Γλασκόβη. Ανέφερα πριν Εδιμβούργο, αλλά είναι Γλασκόβη. Φυσικά καλύπτει και το Εδιμβούργο, που δεν είναι μεγάλη η απόσταση. Αν κάποιος χρειάζεται να πάει αυτό ο πρόσωπος, θα πάει στον Δόκτωρα Χατζη Βασιλείου, που είναι ο επιτυχημένος μας πρόξενος. Καλό να αναφέρουμε και τα ονόματα. Γιατί όχι, βέβαια, ναι, είναι καλό. Ναι, διότι εξυπηρετούν οι άνθρωποι αυτοί, οι επίδημοι πρόξενοι, είναι δωρεάν υπηρεσίες που προσφέρουν. Είναι έτσι. Όχι, και τις περισσότερες φορές τα στέλνουν σε εμάς. Ναι. Άρα ουσιαστικά είναι σαν front desk, σαν να μπορούν να πάρουν τα έγγραφα για να μπορέσει να προωθηθεί η διαδικασία, μην χρειαστεί ο πολίτης να έρθει η Λονδίνη. Αυτή είναι η βασική υπηρεσία. Είναι σε όλες τις περιπτώσεις που πρέπει να σταλούν τα έγγραφα κοντά σας ή μπορούν να διεκπαιρεώσουν την εργασία εκεί? Όλα πρέπει να έρθουν κοντά μας. Εντάξει, εκτός από μια βασική πιστοποίηση που είπαμε πριν, μπορούν να πιστοποιήσουν έναν έγγραφο. Αλλά πέραν αυτού μπορούν απλά να δεχτούν την αίτηση υπηκότητας. Δυστυχώς πλέον δεν μπορούν να βοηθήσουν στη διαδικασία ανανέωσης διαβατηρίου και ταυτότητας, διότι εκείνο απαιτεί λήψη βιομετρικών στοιχείων και αυτό δεν μπορεί να γίνει από μη υπαλλήλους του κράτους, ενώ εργοδοτούμενους και μόνιμων προσωπικών που ελέγχει. Ναι, πρέπει να γίνει εδώ στην πρεσβεία. Χωριά που δεν έχουμε περισσότερα συστήματα ναι. και γι' αυτό είναι που προσπαθούμε να βρούμε για να μπορέσουμε να κάνουμε και το outsourcing. Με τον πάροχο που λέμε εταιρεία. Και το άλλο, έκτακτες περιπτώσεις, έχασα την ταυτότητα μου και θέλω να ταξιδεύσω στην Κύπρο πετά από το Εδιμβούργο για παράδειγμα. Δεν μπορούν να εκδώσουν emergency travel document ήδη, αλλά μπορούν να μας το στείλουν, next day delivery, να το εκδώσουμε και να το στείλουμε πίσω. Οπότε αυτές είναι οι υπηρεσίες, να αναφέρουμε τους επίτιμους μας προξένους
οι οποίοι πράγματι πολλές φορές και όταν τυχαίνουν και δύσκολα περιστατικά, τους συγχαίρω και είμαστε ευγνώμονες ως κράτος για την βοήθεια που μας δίνουν. Είναι λοιπόν ο δόκτωρ Κωνσταντίνος Χατζηβασιλείου στη Γλασκόβη. Και φυσικά και η κυρία Ρίκη Στάκης, που είναι αναπληρωτής επίδημος πρόξενος εδώ και πολλά χρόνια στην ίδια περιοχή. Έχουμε τον στο Λίτς τον Κίκη τον Κυριάκου, στον Μπέρμιγχαμ τον Κώσταν τον Πετρούη, στο Μπρίστολ τον Αθανάσιο τον Λαζαρίδη και στο Μπέλφαστ που ανέφερα πριν τον Νίκ Λέστα. Αυτά τα στοιχεία τους υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας. Θα αναφέρω και πάλι όπως έκανα την άλλη φορά, cyprusinuk.com. Θα μπουν εκεί στις προξενικές πληροφορίες που υπάρχουν οι επιδήμοι πρόξενοι, υπάρχουν τα τηλέφωνα επικοινωνίας, οι ώρες λειτουργίας, τα email κτλ. Και μπορούν να απευθύνονται και εκεί. Είπαμε για αυτές την περιορισμένη, αλλά πολλές φορές πολύ σημαντική επιτάχυση της διαδικασίας. Και για παράδειγμα, ειδικότερα από το Leeds και από το Birmingham, λαμβάνουμε αρκετές αιτήσεις υπηκότητας, δηλαδή κάποιες δεκάδες κάθε χρόνο, να μην πω ενδεχομένως και πάνω από 100 να πήγει. Είναι αρκετοί οι συμπατριώτες μας που ζουν στην περιοχή του Midlands. Είναι η δεύτερη μεγάλη κοινότητα στην Μεγάλη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, νομίζω. Ωραία. Να επανέλθω στις τρεις κατηγορίες που είπαμε, απλά μια και τις αναφέραμε. Εκείνο που έχει γίνει παλιότερα, οι ώρες οι διαθέσιμες ήταν μόνο 9.30 που είπαμε, που αυτές παραμένουν για το drop-by services. Όμως, και στα ραντεβού, αυτό που έχει αλλάξει από την τελευταία φορά που τα είπαμε, που είπαμε ότι ακόμα ήμασταν σε transition και θέλαμε να δούμε πόσο καλύτερα μπορούμε να το βολέψουμε. Τότε ο χρόνος αναμονής και για την ανανέωση διαβατηρίου ταυτότητας και για την υπηκότητα ήταν και για τα 2-2 μήνες. Τώρα για τις υπηκότητες, είχαμε ξεκινήσει την αλλαγή τον Οκτώβριο του 2018 με αρχικά 9 slots, μετά τα κάναμε 13 και τώρα έχουμε 19 την ημέρα. Στις υπηκότητες και είναι χαρακτηριστικό και αποδεικνύει κάποια πράγματα, την υψηλή ζήτηση η οποία παραμένει υψηλή. Πολύ σύντομα, δηλαδή πριν τον Νιόβρη, είχε γεμίσει για 1,5-2 μήνες και από τότε παραμένει χρόνος αναμονής 2 μήνες. Όσον και αν άνοιγα περισσότερα slots, η αναμονή παραμένει η ίδια. Έτσι. Αυτό δείχνει ότι η ζήτηση είναι πάρα πολύ υψηλή. Μάλιστα. Δεν μετρούμε βεβαίως και το πόσους πολλούς συμπολίτες μας έχουν κάνει την αίτηση στην Κύπρο, που σίγουρα είναι περισσότεροι που το κάνουν εκεί, διότι δυστυχώς ακόμα παίρνει περισσότερο χρόνο μέσω του προξενείου να έρθουν πίσω, ενώ από εμάς φεύγουν max 10 μέρες. Δεν μένει τίποτε στο προξενείο πάνω από 10 μέρες. Και αυτό είναι κάτι που συνεχώς προσωπικά το επιβλέπω για να είμαστε σίγουροι ότι τα πράγματα φεύγουν από εμάς το συντομότερο. Να μην μένουν πράγματα πίσω. Οι αριθμοί λοιπόν για τις υπηκότητες, αφού φτάσαμε στις υπηκότητες, ήταν πριν το appointment system, τη χρονιά δηλαδή που, που εισήχθη προς τα τέλη της Οκτώβριο, περίπου ήμασταν στις 220 αιτήσεις. Το 2019 ελάβαμε 620. Άρα σχεδόν τριπλασιάσαμε τη δυνατότητα μας με το ίδιο προσωπικό να λαμβάνουμε αιτήσεις. Εκεί όμως είναι το maximum, διότι έβαλαμε και απογευματινά ραντεβούς. Τώρα έχουμε με το appointment system μόνο όμως, δεν είναι ανοιχτό το προξενείο. Αν έρθει κάποιος για drop by service, είναι κλειστή η πόρτα. Έρχονται επάνω στην υπάτια αρμοστία μόνο όσοι έχουν το ραντεβού, που είναι 2-2,5 και 2,5-3, ακόμα δηλαδή 2, και επειδή είναι 2 υπαλλήλοι, 2 και 2, 4 slots επιπλέον. Μάλιστα. Διότι προσπάθησα τουλάχιστον να απορροφούμε τόσο το δυνατόν περισσότερο. Και η άλλη αλλαγή που αυτά έχουν γίνει από την 1η Αυγούστου, για να γίνονται πιο γρήγορα οι διαδικασίες,
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή έχουμε ραντεβού για ανανέωση διαβατηρίου και ταυτότητας ή αίτηση για πρώτο διαβατήριο, αφού εκδοθεί η υπηκότητα που πρέπει να εκδώσεις υπηκότητα και ταυτότητα και διαβατήριο. Και όπως έχω ξαναπεί, ταυτότητα, όσοι βγάζουν την υπηκότητα πρέπει να έχουν πρώτη μέριμνα να εκδώσουν ταυτότητα, διότι είναι υποχρεωτική. Η οποία ταυτότητα εκδίδεται και εδώ. Όχι. Λαβάνεται η αίτηση και πάλι με βιομετρικά. Συγχωρείτε, ενώ κάνουν την αίτηση μέσω εσάς και εκδίδεται στην Κύπρο. Όπως το διαβατήριο. Οπότε ένας που αιτείται και παίρνει την υπηκότητα να κάνει την αίτηση, είναι θερμή παράκληση με εμένα, και για ταυτότητα και για διαβατήριο. Ναι. Βέβαια το διαβατήριο κιόλας είναι και optional, διότι είναι travel document. Ναι, ναι. Αλλά πρέπει να σταματήσουμε να θεωρούμε την ταυτότητα ότι είναι travel document. Η ταυτότητα είναι έναν απαραίτητο έγγραφο για το κράτος. Δηλαδή όποια συναλλαγή τύχει να έχει αυτός ο συμπολίτης μας, βοηθάει η ταυτότητα. Λοιπόν, και τρίτη, πέμπτη είναι τα ραντεβού για τις υπηκότητες, το οποίο αυτόν έχει βοηθήσει να συνδυαστεί η αύξηση των slots με μια πιο γρήγορη διαδικασία. Διότι όταν είναι μόνο διαβατήρια ταυτότητες, αντιλαμβάνεστε πολύ πιο λίγος χρόνος που χρειάζεται. Mm-hmm. Παρά το ότι βέβαια παίρνει χρόνο να συμπληρωθεί η αίτηση, διότι ζητά και το πότε γεννήθηκε ο πατέρας σου, η μητέρα σου, οι ηλικιωμένοι πολλές φορές δεν τα έχουν καν αυτά τα στοιχεία. Εντάξει, κάποιες φορές απλά βάζουν το όνομα, δεν είναι απαραίτητο να είναι πλήρως συμπληρωμένοι για να προωθηθεί. Αλλά σίγουρα είναι πιο γρήγορη η διαδικασία από την υπηκότητα. Mm-hmm. Οπότε έτσι μπορέσαμε και απορροφήσαμε την υψηλή ζήτηση της ανανέωσης διαβατηρίων ταυτοτήτων και τώρα, εάν μπει κάποιος να βρει ραντεβού για ανανέωση διαβατηρίου και ταυτότητας, βρίσκει within days. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να μπείτε σήμερα και να υπάρχει slot την Παρασκευή. Ναι, ναι. Και επειδή έγινε πιο γρήγορη η διαδικασία. Ναι, ναι. Οπότε εκεί τέλειωσε το πρόβλημα. Mm-hmm. Φυσικά θέλει πάντα συνεχή παρακολούθηση, διότι υπάρχουν απρόβλεπτοι παράγοντες, αλλά εκείνον έχει, δεν είναι πλέον πονοκέφαλος για εμένα. Ωραία. Λοιπόν, παραμένω σε αυτό το θέμα, κάποιες διευκρινήσεις. Ναι. Απλά η μία περίπτωση είναι ενημέρωση από τις γύρω στις περίπου 600 και πλέον αιτήσεις έχουν γίνει. Πέρσι, ναι. Πέρσι. Από αυτές τις 600 αιτήσεις έχουν πάρει τα διαβατήρια τους, τις υπηκότητες τους ή τις ταυτότητες τους οι αιτούμενοι. Εκεί, ακριβώς επειδή είναι εμείς είμαστε η αρχή της διαδικασίας, η είσοδος στη διαδικασία. Στο άλλο τέλος της διαδικασίας που είναι η Λευκωσία, εκεί συνεχίστηκε η προσπάθεια μας να ληφθούν μέτρα για να ανταποκριθούν σε αυτά τα νέα δεδομένα. Ναι, ναι. Και σίγουρα το ότι εμείς με το appointment system μπορέσαμε να αυξήσουμε τόσο πολύ τις αιτήσεις που λαμβάνουμε, δημιούργησε backlog πίσω στη Λευκωσία, διότι η Λευκωσία δεν είχε περισσότερα άτομα να βάλει, ούτε κάποια άλλη διαδικασία. Οπότε υπάρχει μια έτσι εστιβάχτηκαν σε κάποια φάση, αρκετά. Αυτό όμως με βοήθησε στο διάλογο που έχουμε με τη Λευκωσία να καταφέρουμε από 1η Σεπτεμβρίου να μπει χωριστός υπολογιστής για τις ταυτότητες και τα διαβατήρια που έρχονται μόνο από το Λονδίνο. Α, μάλιστα. Και έτσι, ενώ συνήθως λαμβάναμε 30-40 διαβατήρια με κάθε σάκο, όχι κάθε φορά, αλλά το περισσότερο τώρα που αυξήθηκα. Είχαμε λάβει τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, 220 διαβατήρια. Μάλιστα. Με μία αποστολή που εξεκαθάρισε το backlog και όπως είπα στα διαβατήρια και στις ταυτότητες, τώρα αυτόν κατάφερε επειδή βάλαν άτομα και έναν υπολογιστή, ενώ ήταν 3 μήνες η αναμονή να έρθει το διαβατήριο από την Κύπρο και λόγω του backlog είχε φτάσει και μέχρι 5 μήνες και περισσότερο, καταφέραμε τώρα 1,5-2 μήνες να έρχονται. Ο στόχος μου εμένα είναι να το ρίξω στον 1 μήνα. Και εδώ ίσως είναι καλό να αναφέρουμε, διότι ήταν εδώ την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Εσωτερικών,
ο καινούριος, ναι, 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 ο κύριος Νίκος Νουρίς. Είχαμε την ευκαιρία να, και με τους συνεργάτες του βεβαίως, τον φίλο τον Λοΐζον τον Μιχαήλ, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σε βάθος και με σύσκεψη που κάναμε υπό την, και με την παρουσία βεβαίως του υπάντου αρμοστού του κυρίου Ανδρέα Κακουρή, να δούμε τα θέματα, να συζητήσουμε και ποιες είναι οι δικές μας ιδέες, για να μπορεί και ο ίδιος να το δει με τους υπηρεσιακούς του στη Λευκοσία, για να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις. Mm-hmm. Για παράδειγμα, μία εισήγηση δική μου, και τη λέω δημόσια, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί οι αιτήσεις πρέπει να στέλνονται με σάκο. Είναι αίτηση ανανέωσης. Μπορούμε την ίδια μέρα να φεύγει η αίτηση μέσω, σκαναρισμένη. Ναι, ναι, μέσω υπολογιστή, ας πούμε. Εντάξει. Εάν ξεπεράσουμε, βέβαια υπάρχει εκεί το θέμα ότι δεν έχουμε ηλεκτρονική υπογραφή κτλ. Θα το δούμε. Αλλά νομίζω υπάρχουν τρόποι πρακτικοί που, ιδίως όταν είναι και η ανανέωση, εντάξει, είναι τυπικό. Ναι. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι ελήφθησαν τα βιομετρικά. Ναι. Μπορεί την ίδια στιγμή να πατήσουν το κουμπί στη Λευκοσία για να τυπωθεί το διαβατήριο. Ναι, οπότε, ναι, από το ίδια στιγμή στους μήνες υπάρχει, ναι, μια τεράστια απόσταση. Προσπαθείτε να το κάνετε πιο εύκολο, ναι, και διότι, για εσάς και για τους ενδιαφερόμενους. Διότι όταν αρχίζεις να βλέπεις τα στοιχεία, αρχίζεις και αποκτάς μια εικόνα. Διότι, εντάξει, παλαιότερα δεν έγινε μια συστηματική καταγραφή και σίγουρα το appointment system μας βοήθησε στο να έχουμε, ναι, ναι, καλύτερη και πιο εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα. Από τον Οκτώβριο του 2018 που ξεκίνησε το appointment system μέχρι τον Οκτώβριο του 2019, δηλαδή βάζω τα στοιχεία του πρώτου έτους λειτουργίας του, ανανεώθηκαν στο Γενικό Προξενείο, mm-hmm, ταυτότητες και διαβατήρια 1.200 συμπολιτών μας. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω και πάρα πολύ σίγουρα το κάνουν όταν είναι διακοπές στην Κύπρο κτλ. Εγώ δεν θέλω να είναι αναγκασμένοι να το κάνουν στην Κύπρο. Κάποιος μπορεί να μην πηγαίνει. Mm-hmm. Να έχουμε πιο πολλούς εδώ, και εκεί είναι που έρχεται η προσπάθεια που είχαμε πει την άλλη φορά για το outsourcing, η οποία νομίζω βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Μας μένει να προχωρήσουμε με την πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, που νομίζω ότι θα μας δώσει την ευκαιρία, αν όλα πάνε καλά, να προχωρήσουμε και να μπορούν, λοιπόν, να ληφθούν αιτήσεις και σε άλλες πόλεις, διότι αυτό είναι το βασικό. Ναι. Όχι από τους επιτιμούς προξένους, από εταιρεία πάροχων, όπως κάνουμε με τις βίζες, όπου εκεί βέβαια θα έχει έναν additional fee. Αχα. Εκ μέρους της εταιρείας. Για την εξυπηρέτηση. Ναι. Εκείνο, αν πει κάποιος, μα γιατί με υποχρεώνεται να πληρώσω περισσότερα, δεν υποχρεώνεται, διότι το προξενείο θα συνεχίσει να βγάζει διαβατήρια και ταυτότητες. Οπότε ένας που γιατί δεν, θα δεν θέλει να πληρώσει έξτρα. Ναι, γιατί δεν θα μπορούσε να το κάνει όμως ο επίτιμος προξενός. Εντάξει, όπως είπα πριν, δεν είναι. Θεωρητικά θα μπορούσε. Ναι. Απλά δεν αποτελεί πολιτική, όχι μόνο της Κύπρου, όλων των κυβερνήσεων. Ακριβώς το επίτιμο διαφοροποιεί το προξενείο, το επίτιμο προξενείο, το από επίτιμο, έναν κανονικό προξενείο. Okay. Αυτή είναι η διαφορά. Ακριβώς όπως είπατε, δεν πληρώνεται, mm-hmm, και εκεί μπαίνουν θέματα ελέγχου και άλλων, κατάλαβα, τρόπων που απλά είναι θέμα πολιτικής. Ενώ μια πολιτικής, εταιρεία, ας πούμε, ανεξάρτητη θα μπορούσε να το κάνει πιο εύκολα παρά ο επίτιμος προξενός. Εκεί με την εταιρεία το θέμα είναι ότι ακριβώς υπάρχει, γίνεται, είναι συμβόλαιο. Εγκεκριμένη εταιρεία. Θα γίνει ένα συμβόλαιο εάν προχωρήσουμε. Nice. Όπως έχουν κάνει εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, mm-hmm, πρώτα απ' όλους το ίδιο το Her Majesty's Passport Office, mm-hmm, είναι συμβεβλημένο και κάνει αυτό το outsourcing, και από τις πρεσβείες των ευρωπαϊκών χωρών μέχρι στιγμής το έχει κάνει η Ολλανδία. Mm-hmm. Και ακριβώς εμείς προσπαθούμε να δείξουμε κιόλας ότι η Κύπρος προσπαθεί να πρωτοπορεί, να είναι από τις πρώτες χώρες, ακριβώς, που έμειναν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μπορούν να προχωρήσουν. Εντάξει, νομίζω με αυτά. Ακόμα κάτι, ναι, και να πάμε στο άλλο θέμα. Βεβαίως, ναι. Θέλω να επαναφέρω ένα θέμα που αντιμετωπίζουν ορισμένοι
γεννημένη εδώ και νομίζω υπήρχε μια, ένα σημείο χρονολογικό που δεν δικαιούνταν να κάνουν την αίτηση και να αποκτήσουν την υπηκότητα. Είναι κάποια παιδιά τα οποία γεννήθηκαν εδώ. Και ένας από τους γονείς ήρθε σε μία περίοδο μετά από ένα χρονικό διάστημα που δεν το κατάλαβα ακριβώς γιατί υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ναι. Κάποιοι δηλαδή έχουν απορριφθεί για να κάνουν την αίτηση και να αποκτήσουν υπηκότητα για ένα χρονολογικό σημείο που ο πατέρας ήρθε, δεν ξέρω, μετά από ποια χρονολογία, δεν θυμάμαι ακριβώς. Εσείς να το να αναφέρουμε. Ξέρετε. Να το ναι. αναφέρουμε. Εντάξει, όλα αυτά έχουν, διότι ο κόσμος λέει ακριβώς, μα γιατί να υπάρχει ένα σημείο. Αν είμαι πάλι το ίδιο άτομο, δεν είναι έτσι που πάει. Ήμασταν ένα νησί όπου όλος ο πληθυσμός ήταν υπήκοοι της αυτού μεγαλειότητος. Μάλιστα. Ήταν μέχρι Βρετανοί. Το 59-60, ναι. Μάλιστα. Οπότε σε όλες τις χώρες που αλλάζει η κυριαρχία πρέπει να βρεις κάποιους κανόνες, ποιοι θα διατηρήσουν Βρετανικοί, ποιοι θα γίνουν Κύπροι, ποιοι θα γίνουν αυτόματα Κύπροι, ποιοι θα έχουν δικαίωμα να γίνουν Κύπροι και ποιοι δεν θα έχουν δικαίωμα να γίνουν Κύπροι. Αυτές οι περιπτώσεις που είπατε είναι αυτοί που δεν έχουν το δικαίωμα να γίνουν Κύπροι, εάν έφυγαν από την Κύπρο πριν την 15η Αυγούστου του 1955. Α, μάλιστα που δεν... Δηλαδή, η συνθήκη εγκαθίδρυσης ναι. όρισε 5 χρόνια πριν την ημερομηνία εγκαθίδρυσης. Mm-hmm. Είπα 15η, 16η. Okay. Λοιπόν, 16η Αυγούστου του 60 έγινε η εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας, 16η Αυγούστου του 1955 μπήκε ως όριο. Όπως μπαίνει και τώρα με τον Brexit, καλή ναι, ώρα που θα πούμε μετά. Ναι. 31 του Δεκέμβρη, 1η του Γενάρη. Κάποιος μετά από πάρα πολλά χρόνια θα λέει, μα ο φίλος μου ήρθε την προηγούμενη μέρα. Εγώ γιατί. Το ίδιο. Δυστυχώς υπάρχει το cut-off date. Πρέπει να οριστεί. Ωραία. Εάν ένας από τους γονείς, από τους δύο γονείς... Αν ένας έφυγε, να το πω, ναι. αν έφυγε πριν το 55 ο ένας ναι. και ο άλλος μετά, ναι. μπορεί να κάνει αίτηση. Διότι κάνει από όποιον βολεύει. Δεν πρέπει και οι δύο να έφυγαν. Διότι ευτυχώς από το 2015... Από ένα γονιό, λοιπόν... Mm-hmm. Όποιος είναι πιο εύκολος μπορεί να το πάρει. Δικαιούται να κάνει την αίτηση και με αυτό το γονιό, αν ήρθε μετά το 55 ο γονιός εδώ... δικαιούται να αποκτήσει την υπηκότητα. Ναι. Το παιδί. Διότι δεν είναι μόνο εάν είναι, είπαμε, Κύπριος υπήκος. Το νόμος λέει και αν δικαιούται να καταστεί κατά την ημερομηνία γέννησης του παιδιού. Δηλαδή ακόμα και αν δεν είχε όταν γεννήθηκες, εφόσον αποδειχθεί ότι δικαιούται, ναι. τότε... Επομένως, για να το ξεκαθαρίσουμε, ναι. αν ένας από τους γονιούς ήρθε μετά το 55... Μετά το 60, παραδείγματος χάρη, μετά την καθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, δικαιούται το παιδί του να αποκτήσει την υπηκότητα. Ναι. Εκεί πρέπει... υπάρχουν πάντα κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να φύγαν και μετά το 60, αλλά έφυγαν πάνω στο αγγλικό διαβατήριο του πατέρα-μητέρας, συνήθως του πατέρα. Κατάλαβα. Και έτσι δεν ενεγράφησαν ποτέ. Αλλά εκεί... Εάν ο γονιός έχει κυπριακό διαβατήριο, είναι εντάξει. Ναι, λέω για το, ακόμα και για τον ίδιο τον γονιό, ναι, ναι. εκείνον που έφυγε, ναι, εντάξει, ναι. ή ο τον παππού. Ναι. Μπορεί να παραμένει Βρετανός. Εάν μπορεί να τα αποδείξει πότε έφυγε, διότι αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα. Ναι, ναι, να μπορείς ναι, ναι. να καταδείξεις πότε. Αν έχεις το τότε διαβατήριο με τη σφραγίδα... Πότε έφυγες ή πότε μπήκες. Κυπριακό διαβατήριο. Το όποιο. Ναι, ναι. Και το βρετανικό. Εντάξει, okay. Αν δείχνει το βρετανικό Νικοσία Airport ναι, 1958, ναι, ναι, ναι. μπορείς να τα κάνεις establish ναι. αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς όμως, αν έχει χαθεί, παραδείγματος χάρη το διαβατήριο, αν έχει χαθεί, εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Ναι. Αν δεν μπορείς να αποδείξεις. Εκεί όμως πάλι υπάρχουν άλλοι τρόποι. Να σου πει, ψάξε, βρες τις συνεισφορές σου, τις. Mm-hmm. που δουλεύεις στο Birmingham το 58 ή πριν φύγεις από την Κύπρο. Ναι. Εκεί αρχίζουν οι περιπλοκές. Ναι. Αλλά ας πούμε στις περισσότερες των περιπτώσεων υπάρχουν τα διαβατήρια. Ξέρετε, ο κόσμος μας είχε
κρατούσε τα ως κοιμήλια, τα έχουν. Ναι, ναι. Ακόμα και των ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή, τίμιο, ναι, ναι. Υπάρχουν. Οπότε δεν είναι πολλές οι περιπτώσεις που δυσκολευόμαστε να βγάλουμε άκρη. Ναι. Άρα παραμένει το μήνυμα μου θετικό, δηλαδή ναι. Όποιος ενδιαφέρεται να μην σκεφτεί την γραφειοκρατία, η οποία έτσι ή αλλιώς υπάρχει, αλλά να σκεφτεί το δάσος που είναι πάνω απ' όλα η διατήρηση του δεσμού με την Κύπρο. Ωραία. Και η ευκαιρία που έχουμε τώρα με αυτές τις συνθήκες τις οποίες μεταβαίνουμε τώρα. Πάμε σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη περίπτωση λοιπόν του Brexit και του settlement, που πρέπει όλοι οπωσδήποτε, αν δεν έχουν κάνει την αίτηση, να την κάνουν. Λοιπόν, πόσες χιλιάδες μέχρι τώρα έχουν κάνει την αίτηση και πόσες από αυτές τις χιλιάδες, πόσες αιτήσεις εγκρίθηκαν? Για το πόσες έχουν εγκριθεί δεν δημοσιεύονται στοιχεία. Αχα. Δημοσιεύονται στοιχεία γενικά από το σύνολο του αριθμού των αιτήσεων, πόσες έχουν γίνει processed. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, η πλειοψηφία εγκρίνεται εντός 5 ημερών. Να πούμε πρώτα τι είναι και γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη. Mm-hmm. Λοιπόν, το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε με το δημοψήφισμα του 2016 την έξοδο του από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από όλη αυτή τη δύσκολη εσωτερική διεργασία των τελευταίων ετών και τις δυσκολίες που υπήρχαν με την έλλειψη πλειοψηφίας στο Βουλή των Κοινοτήτων κτλ. Πλέον μετά τις τελευταίες εκλογές το σκηνικό έχει ξεκαθαρίσει, υπάρχει άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία του κυβερνώντος τώρα κόμματος. Μάλιστα. Συνεπώς προχωρούμε στην ημερομηνία που ορίστηκε τώρα, 31 Ιανουαρίου, σε δύο μόλις εβδομάδες, να γίνει η τυπική, η συμβολική, ας πούμε, έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί ακριβώς τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών, και μιλούμε πάντοτε όχι για αυτούς που έχουν και βρετανικό διαβατήριο, μιλούμε για αυτούς που είναι, στη δική μας περίπτωση, μόνο Κύπροι πολίτες. Δεν έχουν άλλο διαβατήριο εκτός από το Κυπριακό. Κυπριακό. Το οποίο είναι ευρωπαϊκό. Ναι. Πρέπει να διευθετήσουν το καθεστώς παραμονής τους και το όρος που χρησιμοποιείται είναι EU Settlement Scheme. Εκεί υπάρχουν δύο καθεστώτα. Για όσους διαμένουν και εργάζονται περισσότερο από 5 έτη στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι το settled status, δηλαδή ότι έχουν διευθετηθεί, και για όσους είναι λιγότερο είναι το pre-settled status, και αυτό θα περιλαμβάνει και όσους αφιχθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την 31η του μήνα. Μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου. Ναι. Του τρέχοντος έτος, δηλαδή μέχρι και το τέλος της μεταβατικής περίοδου. Μάλιστα. Τώρα, εάν η μεταβατική περίοδος επεκταθεί, που είναι έναν ενδεχόμενο, η καταρχήν συμφωνία με τη η συμφωνία αποχώρησης, όπως λέγεται, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πλέον έμεινε η τελείως τελική έγκριση της από τη Βουλή των Λόρδων την επόμενη εβδομάδα, και μετά η βασιλική συγκατάθεση για να εκδοθεί σε νόμο, που είναι απλά μια τυπική διαδικασία, δεν αναμένεται οποιοδήποτε ζήτημα. Προνοεί λοιπόν η συμφωνία αποχώρησης το ενδεχόμενο διετούς περαιτέρω παράτασης, αλλά αυτό εξαρτάται από τις εξελίξεις και δεν νομίζω ότι είναι και το πιο πιθανό σενάριο. Και αν μπούμε στο χωρό των όποιων παρατάσεων, αυτές θα είναι, όπως είδαμε και με τις προηγούμενες παρατάσεις, συνήθως κάποιων μηνών μέχρι να ολοκληρωθεί και πάλι η διαδικασία. Λοιπόν, άρα όμως μιλούμε με τα δεδομένα της στιγμής. Αυτή τη στιγμή, μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2020, εάν ένας Κύπριος αποφασίσει ή εξεύρει εργασία που να ξεκινάει η εργασία 31 Δεκεμβρίου του 2000 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2020, δικαιούται ισχύει για αυτόν το προηγούμενο καθεστώς. Δηλαδή μπορεί να διαμείνει
στο Ηνωμένο Βασίλειο και να εργάζεται. Την αίτηση για να πάρει. Ναι. Ναι, την... Και ακόμα και αυτός που θα έρθει μέχρι τέλη του χρόνου έχει μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2021 να κάνει αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Εκείνος που θα αφιχθεί την 1η-1η του 2021 ναι. πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να εργαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά θα οριστούν βεβαίως πιο λεπτομερώς από τον νέο μεταναστευτικό νόμο, mm-hmm. ο οποίος υπήρχε σε έναν προσχέδιο παλαιότερα, ακόμα δεν είναι σαφές αν θα κατατεθεί ένα διαφοροποιημένο ή θα αρχίσει η συζήτηση επί αυτού, που φαντάζομαι θα αρχίσει άμα την ενάρξη της νέας καταστάσεως από αρχές Φεβρουαρίου. Και όπως ξέρετε τις πληροφορίες και δημοσιογραφικές, αλλά και έχουν εκτεθεί και στο τελευταίο Queen's Speech, mm-hmm. που είναι οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβερνήσεως, όπου έχει γίνει αναφορά και από τον Πρωθυπουργό, τον Μπόρις Τζόνσον, σε δηλώσεις του, σε σύστημα πράσινης κάρτας, ότι εργάζονται να μιμηθούν ή να χρησιμοποιήσουν στοιχεία, εν πάση περιπτώσει, από το αυστραλέζικο σύστημα και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, θα είναι μια διαδικασία point system based κτλ. Για να έρθεις να εργαστείς. Οπότε, ερχόμενοι πίσω στο που βρισκόμαστε σήμερα, οι υπολογισμοί είναι ότι οι Κύπροι, μόνο οι υπήκοοι, αυτοί που έχουν μόνο κυπριακή υπηκότητα, συμπολίτες μας, στο Ηνωμένο Βασίλειο, κυμαίνονται γύρω στις 30-32.000. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις και των εδώ υπηρεσιών και των υπηρεσιών στην Κύπρο. Και είναι, νομίζω, αρκετά ικανοποιητικό για μας ότι μέχρι και τον Δεκέμβριο 9.700 Κύπροι έχουν κάνει την αίτηση. Και αυτοί συγκαταλέγονται στο σύνολο των 2,8 εκατομμυρίων Ευρωπαίων που έχουν κάνει την αίτηση, από τους οποίους 2,5 εκατομμύρια αιτήσεις έχουν διεκπεραιωθεί. Και από όλες αυτές, μόνο 6 άτομα απορρίφθησαν και όλοι ήταν σε σχέση με ζητήματα ασφαλείας, ναι. κτλ. Προφανώς θα είχαν εναντίον τους ποινικές υποθέσεις, ναι, ναι, ναι. ή κάτι. Οπότε, μάλιστα, και έτσι απορρίφθησαν. Ναι. Το οποίο είναι, μιλούμε για έναν ποσοστό 2 στο εκατομμύριο. Ναι, 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 μηδαμινό. Εντάξει. Αυτό πρέπει να ενθαρρύνει λοιπόν όλους να προχωρήσουν και να κάνουν αυτή την αίτηση. Εγώ έχω βοηθήσει και προσωπικά άτομο για να δω κιόλας πώς γίνεται η διαδικασία και ναι. εάν από τη στιγμή που καταφέρνεις να κατεβάσεις το application, παραδείγματος χάρη στο κινητό σου, το οποίο εντάξει θέλει κάποιες ρυθμίσεις, να είναι updated το λογισμικό κτλ. Αλλά όταν είσαι έτοιμος, μου επήρε 25 λεπτά. Για να γίνει. Και ήταν η πρώτη φορά που το έκανα. Σίγουρα. Δεν χρειάζονται ναι. υπογραφές. Όχι, από εκεί και πέρα βέβαια, είναι για απλά... τους ηλικιωμένους υπάρχουν και μπορεί κάποιος να τα βρει, είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Home Office mm-hmm. Και μέσα από τη δική μας που έχουμε links, συνδέσμους. Υπάρχουν και χώροι που μπορεί κάποιος να mm-hmm. τον βοηθήσουν και υπάρχει και η διαδικασία που επεξηγείται πάλι στις ιστοσελίδες, να τα στείλεις με το post mm-hmm. το διαβατήριο σου κλπ. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί τρόποι. Τις φόρμες αυτές μπορεί να πάρεις από πού όμως για να στείλεις με το post? Πρέπει να πεις το... Όχι, εκείνο που ναι. στέλνεις, ναι. Η διαδικασία πάλι μπορεί να γίνει online. Απλά όταν δεν μπορείς εσύ είτε να βγάλεις τη φωτογραφία σου είτε να σκανάρεις το διαβατήριο στείλεις... σου, μπορεί να στείλεις το διαβατήριο. Έτσι. Αλλά μαζί με τη φόρμα. Σε κάθε περίπτωση, σε κάθε περίπτωση. Ο καλύτερος τρόπος είναι να χρησιμοποιηθούν τα help desks, mm-hmm. τα οποία υπάρχουν πάρα πολλά
σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε βοηθούν. Και φυσικά τόμες, εννοείται. Του φωτογραφίζουν το διαβατήριο, τα κάνουν όλα και τα στέλνουν. Εννοείται και στις περιπτώσεις που έχουν πρόβλημα να μην διστάσουν να απευθυνθούν και σε εμάς. Ναι. Έτσι, όπως ήταν αυτή η περίπτωση και άλλες, που είτε με πληροφορίες είτε και με πρακτική βοήθεια, ας πούμε, μπορούμε να καθοδηγήσουμε. Διότι δικός μας στόχος είναι να καταφέρουμε σε 1,5 χρόνο που λύγει η προθεσμία που έχουμε, όπως θέλουμε αυτή τη στιγμή, πρέπει να κάνουμε όλοι την εξασφαλίσουν την άδεια παραμονής. Και όταν λέμε όλοι, θέλω να το τονίσω, διότι είναι λογικό κάποιος που είναι δεκαετίες εδώ και έχει indefinite leave to remain, να πει, πα, εγώ είμαι εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτε. Όχι. Όλοι θα πρέπει να το κάνουν, να το διεκπεραιώσουν. Και εντάξει, εμείς νιώθουμε ασφάλεια ότι το 1/3 των πολιτών μας έχει ήδη προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία. Και υπάρχει όμως, αρκετό χρονικό διάστημα, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Όμως δεν εφησυχαζόμαστε. Αντιθέτως, πάλι με την ευκαιρία της εδώ επίσκεψης του Υπουργού Εσωτερικών και πλέον συνδυαζόμενο και με το ότι έχουμε την ασφάλεια ότι ναι, πλέον το Brexit θα γίνει, που μέχρι τον περασμένο μήνα αυτό δεν ήταν σαφές. Ναι. Οπότε όλες οι διπλωματικές αποστολές έλεγαν να είμαστε σίγουροι πρώτα, μην ξεκινήσουμε κάτι, να ξέψουμε και χρήμα άδικα. Ναι. Έχει αποφασιστεί και σε συνεργασία τόσο με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Εξωτερικών, μαζί με το PIO, έτσι, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, θα γίνει μία εκστρατεία, την οποία ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή, τόσο με infographics, με βίντεο, με αναρτήσεις, οι οποίες ήδη γίνονταν και από την Πρεσβεία βεβαίως, μία η οποία πήγε πάρα πολύ καλά και φαίνεται και στα στατιστικά της σελίδας, ήταν στην ομιλία που έκανε στην Παρικία για την ιστορία της Κύπρου τα τελευταία 60 χρόνια ο νέος ύπατος μας αρμοστής, ο κύριος Καγκουρής, τον Οκτώβριο. Περιλάβαμε αυτά τα στοιχεία, μία παράγραφο, το οποίο βίντεο αναρτήσαμε και στη σελίδα στο Facebook κτλ. Και πραγματικά έγινε viral που λέμε, δηλαδή είχε τα πιο πολλά likes. Και likes και παρακολούθηση και κοινοποιήσεις, το οποίο δείχνει ότι πολλοί ενημερώθηκαν και από εκεί. Εμείς προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα, αλλά τώρα που είμαστε πλέον βέβαιοι θα κάνουμε μια στοχευμένη προσπάθεια, ενδεχομένως δηλαδή και με διαφημίσεις, για να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον θα το ακούσουν όλοι. Και από εκεί και πέρα σίγουρα η ανησυχία μας είναι για τους ηλικιωμένους, ιδίως εκείνους που δεν έχουν κάποιον να τους βοηθήσει, και εκεί είναι που σταδιακά θα επικεντρώσουμε την προσπάθεια μας και ενδεχομένως να πρέπει και εμείς να είμαστε πιο έτοιμοι για να έχουμε πιο πολλούς να έρχονται κοντά μας και στο τέλος, αν έχουμε και περιπτώσεις που δεν μπορούν να έρθουν, να πάμε εμείς κοντά τους. Ναι. Δεν θα ήμουν αρνητικός σε κάτι τέτοιο και δεν θέλω. Θέλετε οπωσδήποτε να εξυπηρετήσετε τον πολίτη και θα κάνετε το πάντα δυνατόν. Όπως είπατε, και ακόμα να πάτε να επισκεφτείτε αυτούς τους ανθρώπους. Σε κάποιες των περιπτώσεων. Η εκστρατεία αυτή, κύριε Πρόξενε, πότε πρόκειται να αρχίσει και πόσο έτσι εντατική θα είναι? Αναμένουμε να. Ο στόχος μας, εν πάση περιπτώσει, είναι να ξεκινήσει εντός του Φεβρουαρίου. Δηλαδή αμέσως μετά την έξω, και εκεί είναι που θα προγραμματίσουμε, το προγραμματίζαμε και για τον Νοέμβριο, όμως μετά όταν ανακοινώθηκαν οι εκλογές ήταν πρακτικά αδύνατο. Θα πραγματοποιηθεί, στόχος μας είναι μέσα στην Άνοιξη. Τώρα η ακριβής ημερομηνία πρέπει να καθοριστεί, διότι θέλουμε να κάνουμε μία ημερίδα. Είχε γίνει, αν θυμάστε, και το νομίζω νωρίς το 2018, πριν να έρθω εγώ, με πρωτοβουλία του τότε είπα του αρμοστή του κυρίου Ευρυβιάδη. Στην Υπάτια Αρμοστία είχε οργανωθεί τότε μία ενημερωτική ημερίδα και τώρα ο στόχος μας είναι να την πραγματοποιήσουμε
ενδεχομένως στην αδελφότητα εδώ στο Βόρειο Λονδίνο, για να μπορεί να έρθει και εδώ κόσμος, και θέλουμε να έχουμε συμμετοχή και από officials των αρμόδιων υπηρεσιών της Βρετανίας. Θα τους καλέσετε. Δηλαδή να μην ενημερώσουμε. Το προηγούμενο ήταν δική μας ενημερωτική. Ναι. Θέλουμε να έχουμε. Και από τους αρμόδιους της. Ναι. Και επίσης να πω ότι προγραμματίζεται, εννοείται, και από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ, και είναι, αν θυμούμε καλά την ημερομηνία, στις 27 του μηνός θα γίνει μία ανοιχτή συνάντηση των προξένων με πολίτες των χωρών. Μάλιστα. Όπου αυτή η εκδήλωση υπάρχει, αν μπει κάποιος στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Λονδίνο, τον παραπέμπει για τους, ιδίως για τους νεότερους που ξέρουν και ελπίζω να ενημερώσουν και τους μεγαλύτερους, στο Eventbrite, έτσι, όπου κάποιος πρέπει να κάνει κράτηση πριν έρθει. Μάλιστα. Αλλά θα έχουμε ένα ανοιχτό session όλοι οι πρόξενοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους πολίτες μας. Α, πολύ ωραία. Και στην παρουσία βεβαίως και των NGOs που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, για να έχουμε περισσότερο input των θεμάτων. Και φυσικά η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται και εκείνη σε μια μετάβαση, διότι θα έχουμε πλέον EU Delegation in London από την 1η Φεβρουαρίου, το οποίο διαφοροποιείται, διότι πλέον θα υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Δηλαδή το, ας πούμε, Υπουργείο Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα έχουμε πλέον και πρέσβην της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λονδίνο. Ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, δύο ακόμα σημεία θέλω να τα σχολιάσουμε και να μας δώσεις περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι οι φοιτητές μας, τι γίνονται, οι Κύπροι φοιτητές. Φυσικά ισχύει και τους Ελλαδίτες. Βεβαίως, ναι, για όλους τους, για όλους, Ευρωπαίους, και σίγουρα μας ακούν και άλλοι Ευρωπαίοι, αδερφοί μας από την Ελλάδα. Ναι, ναι. Ισχύουν όλα αυτά που λέμε για όλους τους Ευρωπαίους. Δηλαδή, αν δει κάποιος την εκπομπή, το βοηθά και εκείνο. Ναι, οπωσδήποτε. Ναι. Έτσι. Και σίγουρα και εκεί υπάρχουν επίσης προκλήσεις. Και τα φύς και όλα αυτά, πώς θα λειτουργήσουν αυτά μετά το Brexit. Τώρα, οι φοιτητές μας, οι τελευταίες εκτιμήσεις είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στις 10.000, μπορεί να είναι λίγο λιγότεροι, διότι τα τελευταία χρόνια έχουμε αυξούμενη μείωση. Και διότι πολλοί περισσότεροι μένουν στην Κύπρο, και στην Κύπρο και που στην έχουμε Ελλάδα. Τόσα πολλά πανεπιστήμια πλέον, τα οποία πάνε και πάρα πολύ καλά. Τα πανεπιστήμια και πάνε πολύ καλά. Ναι, ναι. Και πλέον σε πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ναι, ναι, που είναι και πολύ πιο φθηνά τα διδάκτρα και έχουν και αγγλόφωνα προγράμματα. Διότι κακά τα ψέματα, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ξεφύγει τα τελευταία χρόνια με τα φύς, ιδίως στην Αγγλία. Έτσι. Ναι, ναι. Σκωτία ευτυχώς είναι άλλη. Άλλον το καθεστώς εκεί, και εκεί είναι και μια διέξοδος μελλοντική για τους συμπολίτες μας. Ναι, ναι. Διότι ξέρετε, στη Σκωτία οι Κύπροι πληρώνουν πολύ χαμηλότερα από ότι ένας Εγγλέζος. Ναι. Διότι επειδή ο Σκοτσέζος πληρώνει στο Λονδίνο, on the basis of reciprocity, ο Εγγλέζος πληρώνει ψηλά στη Σκωτία, αλλά όχι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι έτσι και για ενημέρωση. Μια μικρή, ναι, ναι, έτσι, σημείωση. Όσοι είναι ήδη εδώ, πρώτον πρέπει και αυτοί να διευθετήσουν το καθεστώς τους, και αυτόν έχουν αναλάβει και τα πανεπιστήμια να τους ενημερώσουν, αλλά καλό είναι οι φοιτητές μας. Διότι θα πάμε περίπου σε έναν καθεστώς όπως ήταν πριν να μπούμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Που έπρεπε να δηλωθείς. Ναι. Αυτό, να μιλήσουν με τις γραμματείες των πανεπιστημίων τους. Και θα τους δώσουμε εσύ. Ναι. Τώρα, τι ισχύει για τους φοιτητές που θα έρθουν να σπουδάσουν 1η του Σεπτέμβρη του 2020. Εάν έρθει για διδακτορικό, θα πληρώνει τα home fees, τα δίδακτρα, τα
που έχουν και, και στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος εκείνου του κύκλου σπουδών. Αν έρθει για προπτυχιακό για τα 3 χρόνια, δηλαδή 20-21, 21-22, 22-23, δεν θα διαφοροποιηθούν είναι τα ίδια τα φύς. Το 23 όμως, εάν αποφασίσει ο προπτυχιακός που ετέλειωσε να κάνει μεταπτυχιακό, θα πληρώσει overseas. Αυτή είναι η διαφοροποίηση. Ναι. Από εκεί και πέρα, για όσους θα έρθουν πρώτη του 21, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι με το νέο καθεστώς. Ενδεχομένως να δώσουν ακόμα έναν έτος παράταση. Εκείνο που θα εκτιμούσα εγώ, μια προσωπική άποψη, ξέρουμε ότι είναι υψηλή η ζήτηση να φοιτήσει κάποιος στα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω της φήμης τους, λόγω των προγραμμάτων τους, του επίπεδου τους κτλ. Και ξέρουμε και πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια πόσοι Ασιάτες έρχονται και πόσοι Άραβες έρχονται. Ακριβώς. Οι οποίοι έχουν οικονομικές δυνατότητες να ανταποκριθούν και είναι κυρίως από αυτές τις πηγές που έρχονται φοιτητές, που οδήγησαν και στην τόσο δραματική αύξηση των φύς τα τελευταία χρόνια. Τώρα, αν αυτό συνεχίσει, προφανώς δεν θα υπάρχει κανέναν συμφέρον να διαφοροποιηθούν οι τιμές. Ναι. Εάν υπάρξουν οποιαδήποτε προβλήματα ζήτησης, εκεί θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι μπορεί να εξεταστεί ενδεχόμενο να γίνουν EU fees, αν κάτι ενδιάμεσο ή κάτι. Ναι, ναι. Αλλά αυτό είναι απλά μία δική μου υπόθεση. Ναι. Εγώ νομίζω ότι το πιο πιθανό είναι ότι θα καταλήξουμε στο overseas. Μάλιστα. Το πιο πιθανό. Mm-hmm. Σε έναν βάθος αυτών των, όπως είπαμε, από το 23 και μετά. Μάλιστα. Οπότε, παραδείγματος χάρη, κάποιος που σκέφτεται να έρθει να σπουδάσει ιατρική φέτος, το οποίο σημαίνει και μεταεκπαιδεύσεις και τα λοιπά, θα πρέπει να το σκεφτεί οικονομικά εκ των προτέρων με διαφορετικό projection. Ναι. Από εκεί και πέρα, σίγουρα, ούτε οι υποτροφίες σταματούν, ούτε οι δυνατότητες κάποιου να σπουδάσει εδώ, σίγουρα θα είναι όμως πιο δύσκολο. Είναι μία από τις συνέπειες η οποία δεν μπορεί να... Ωραία. Να αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Είναι πολύ σύντομα να μου απαντήσετε, γιατί μας πιέζει λίγο ο χρόνος. Πολύ σύντομα, οι επισκέπτες, οι κάτοχοι κυπριακών διαβατηρίων που έρχονται απλά για επίσκεψη. Θα υπάρξει καμιά άλλη διαδικασία, θα υπάρξουν περιπτώσεις που οπωσδήποτε πρέπει να πάρει βίζαν, επειδή δεν θα είναι πλέον στην Ευρώπη. Ναι. Το Ηνωμένο Βασίλειο, πώς, ποια θα είναι η διαδικασία αυτή, πώς θα εξελιχθεί. Το κυριότερο που θέλω να πω για τους επισκέπτες είναι ότι πρέπει η χρήση της ταυτότητας που έχει γίνει τόσο συχνή επιτρέπεται και συνεχίζει να επιτρέπεται και μπορείς και να χρησιμοποιείς την μη βιομετρική, που μέχρι το 2015 οι ταυτότητες μας δεν ήταν βιομετρικές. Και ακόμα για όσους θα εκδώσουν σε θερστάτους έχουμε γραπτές επιβεβαιώσεις ότι και μέχρι το 2024-2025 θα μπορούν να χρησιμοποιούνται την ταυτότητα. Παρά τα αυτά, καλώ όλους τους συμπολίτες μας να εκδώσουν διαβατήριο. Ναι. Η ταυτότητα δεν προσφέρει τα εχέγγυα, σε καθυστερεί πλέον και στα e-gates. Mm-hmm. Το καλύτερος τρόπος είναι να έχεις και τα δύο, να ισχύουν και τα δύο. Να έχεις το ένα πάνω σου, να έχεις το άλλο μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Ναι, ναι. Διότι έχουμε και πολλούς που κλοπές τα χάνουν κτλ. Ναι. Να είσαι πάντα ασφαλής ότι έχεις τρόπους να το αντιμετωπίσεις. Η ταυτότητα πάντα μαζί σου και είσαι ασφαλισμένο. Ναι. Ναι. Από εκεί και πέρα, προς το παρόν δεν υπάρχει θέμα απαίτησης, χορήγησης, θεώρησης εισόδου που είναι η βίζα. Ναι, ναι. Εκείνο που θα δεν πρέπει να προσέχουν. Υπάρξει, δηλαδή, κάτι... Δεν νομίζω, όχι, όχι, δεν είναι κάτι που αναμένεται. Mm-hmm. Εκείνο που. Διότι ακριβώς λόγω των βιομετρικών υπάρχει πλέον καταγραφή πλήρης. Mm-hmm. Εκείνο που ενδιαφέρει τον Ηνωμένο Βασίλειο είναι να μην μείνεις πάνω από 3 μήνες. Ναι, ναι. Εκεί θα ξέρουν να αναζητήσουν. Οπότε εκείνο είναι που πρέπει να δώσουν προσοχή οι συμπολίτες μας και όσοι μας ακούν ενδεχομένως στην Κύπρο και όσοι είναι εδώ, ότι. Όσοι δεν θα έχουν το settled status, οι επισκέπτες όπως
Ναι, ναι. Οι πετές από την Κύπρο. Αν έρθουν την 1η του Γενάρη του 20, τρεις μήνες είναι η δυνατότητά τους να μείνουν. Mm-hmm. Δεν είναι όπως παλιά. Θα πάω λίγο στην Αγγλία να δω, ναι, αν βρω και καμιά δουλειά. Ναι, ναι, δεν υπάρχουν, ναι, ναι, αυτά. Αλλάξαν. Και εκεί είναι που θα πρέπει να δοθεί προσοχή. Και για να αποφύγουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα ατόμων που θα έχουν μείνει περισσότερο, mm-hmm, και θα αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί, το οποίο φοβούμαι ότι ίσως και να μην αποφεύγεται, να έχουμε κάποια περιστατικά, αλλά το καλό είναι να έχουμε μετρημένα στα δάχτυλα, ναι, ναι, και όχι ένα συνεχές πρόβλημα. Γι' αυτό και εγκαίρως ενημερώνουμε τους πολίτες. Κύριε Πρόξενε, κύριε Κότση, ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπατε. Είμαι σίγουρος ότι έγινε ενημέρωση για όλα τα ζητήματα και τα θέματα που αφορούν τους ενδιαφερόμενους όσον αφορά τις εξελίξεις και το Brexit και για τα διαβατήρια και σχετικά πού να αποταθούν, τι πρέπει να κάνουν και η ανάγκη που υπάρχει. Ήταν πολύ έτσι εξαιρετική η ενημέρωση. Σας υπέρ ευχαριστώ και πάλι. Χαρά μου. Και με την ελπίδα ότι θα πηγαίνουν πολύ ομαλά και στο γραφείο σας και με τους συνεργάτες σας και όλα. Και οι συμπατριώτες μας θα δώσουν σημασία σε όλα είπατε και να ερευνήσουν και να ενεργήσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα για να μπορέσουν να απαλλαχθούν από τυχόν προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν. Σας ευχαριστώ και εύχομαι κάθε επιτυχία και προσπάθεια, επιτυχημένα όλα όσα κάνετε. Και ευχαριστώ πάντα στη διάθεσή σας. Yeah. Εννοείται τόσο εγώ όσο βεβαίως και ο Ύπατος Αρμοστής, στη διάθεση και οι άλλοι συνεργάτες και συνάδελφοι στην πρεσβεία. Είμαστε πάντα στη διάθεση του κόσμου, οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε περισσότερο για να αποφύγουμε οποιασδήποτε περιπλοκές. Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Ακριβώς. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αν προκύψουν άλλες εξελίξεις, ευχαρίστως θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα και πάλι. Ελπίζω, γι' αυτόν ήθελα να ήμουν με λεπτομέρεια και σε κάποια πράγματα λίγο πιο έντονος. Ναι, ναι. Για να μπορέσει ο ακροατής μας και ο τηλεθεατής μας να πιάσει ακριβώς όλες τις λεπτομέρειες για να μπορεί να διεκπαιρεώσει εύκολα τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πολύ. Ευχαριστώ. Αυτά, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε και ευχαριστώ και τον χορηγό μας, τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και το Varos Lettings για τη στήριξη. Εμείς, εγώ και εσείς, θα είμαστε μαζί και πάλι την ερχόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα, με ένα καινούργιο πρόσωπο ή πρόσωπα. Μέχρι τότε, να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καληνύχτα σας.